πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής εκφράζει μια αντικειμενική αναγκαιότητα για τη διερεύνηση αυτού του εγκλήματος. Εμείς έτσι το ονομάσαμε την πρώτη μέρα. Και μάλιστα είναι στην ίδια κατεύθυνση της μήνυσης που έχουν καταθέσει οι οικογένειες των θυμάτων. Και απευθύνουμε σε αυτούς που τους επικαλούνται, οι οποίοι επιλεκτικά αγνοούν την παράγραφο που λέει ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 15 ετίας. Και ας βγάλουν και τα συμπεράσματά τους. Είναι στην ίδια κατεύθυνση με τα αιτήματα και τους στόχους που έθεσαν 2.800.000 διαδηλωτές, όπως εκτιμήθηκαν και από την κυβέρνηση, πολλές εκατοντάδες φορείς, για να ερευνηθεί σε βάθος και να καταλογιστούν οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι? Είναι. Η ουσία λοιπόν της πρόθεσης του ΚΚΕ βρίσκεται στην ανάδειξη όχι μερικών, αλλά όλων των αιτιών, όλων των προβλημάτων που οδήγησαν στην σύγκρουση των τρένων, που οδήγησαν στην υπονόμευση της ασφάλειας και την αύξηση της επικινδυνότητας των σιδηροδρόμων. Και όσοι μπορείτε να λέτε αυτά τα μουκ-μουκ, διαβάστε τις τοποθετήσεις του ΚΚΕ από το 97, για να μην ξεκινήσω από πριν, μέχρι σήμερα. Είναι να γίνει διερεύνηση σε όλους τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, χωρίς να παραλείπονται και οι επιμέρους ευθύνες. Όσοι λοιπόν επιχειρούν, και το κάνατε, να υποτιμήσουν και να καλύψουν τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη, δίνοντας σκυτάλι η μία μετά την άλλη, στρατηγικής δηλαδή, επιχειρούν να κρύψουν ένα κεντρικό πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα του τεμαχισμού των σιδηροδρόμων και το πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης που ορκίζεστε όλοι και που συμφωνείτε για όλα αυτά και που έχουν υποθεί τέρατα και σημεία, δεν μπορώ να επιμένω. Δεύτερο θέμα. Λέτε όλοι σας, άλλοι πιο ψηλά και άλλοι λίγο συγκαλυμμένα, για τις ιδιοληψίες του ΚΚΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό λέτε όλοι σας, άμεσα ή έμεσα, ότι δεν στηρίζετε το πολιτικό σκεπτικό για τις γενικότερες πολιτικές ευθύνες. Μάλιστα, έχουμε εμείς ιδεοληψίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, όχι ιδεοληψίες. Γιατί εδώ σε αυτή την αίθουσα έχουμε βαρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για ιδεοληψίες και η Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για ιδεοληψίες, που δεν έχει και δίκιο βέβαια. Γιατί ακολουθάει σταθερά όλη αυτή την στρατηγική του καπιταλιστικού συστήματος και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ρωτάω και προκαλώ όποιος ανέβει στο βήμα μετά από μένα. Είναι ψέματα αυτά που γράφουμε εμείς για την πορεία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα? Εμείς περιγράφουμε τι συνέβη μετά το 1997 από όλες τις κυβερνήσεις. Όποιος βγει και πει ότι λέμε ψέματα, δεν έχει διαβάσει τίποτα. Ή θέλει να καλύψει τις βασικές ευθύνες, γιατί φτάσαμε εκεί που ήταν πλέον μοιραίο να φτάσουμε εκεί. Και θα συνεχίσω. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν. Εδώ καλά το ΠΑΣΟΚ, πώς το λένε ρε Νίκο, πού είναι ο Καραθανασόπουλος, δεν είναι εδώ. Πώς, ε? Το θλίψεις, γάρι θλίψεις, τι γεννά, παραφροσύνη. Εδώ ήρθε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρηματίσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είπε απίθανα πράγματα, κυριολεκτικά απίθανα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ότι έχει προτεραιότητα στην ασφάλεια. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα, στην ασφάλεια, και μάλιστα κατηγορείται το κλασικό, αυτό που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, φταίει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί άλλη πολιτική. Για να κρύψετε τις ευθύνες ενός συστήματος που σκοτώνει τον κόσμο αδίσταχτα από την Παλαιστίνη, από τα εργατικά ατυχήματα, από παντού, με ποιο νόμο? Το νόμο του κέρδους, του κόστους και ωφέλους. Λοιπόν, αφού πάμε λοιπόν για την μεγάλη και εκπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τη ζωή των ανθρώπων, διαβάζω. Το είπα και ο Καρθανασόπουλος. Το 21 έγιναν, κύριε Βορύδη, ακούστε, 1389 σιδηροδρομικά ατυχήματα. Όλοι σας να ακούτε. Δεν είναι δικά μας στοιχεία. Με 630 νεκρούς, 513 τραυματίες, ενώ τα 97 από τα ατυχήματα, τι ήταν? Με τοπικές συγκρούσεις τρένων. Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία, καταλαβαίνετε, 1389 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι με τη γραμμή της βάζει πρώτο θέμα την ασφάλεια, που δεν τρέπεστε λίγο? Καλά, τόσο πολύ, τόση δουλειά, τόση ευρωλιγουρά, ούτε κριτική καν. Τόση, ότι όλα τα κάνει ωραία και καλά. Καλά, σοβαρολογείτε, δεν τρέπεστε λιγάκι? 3 μνημόνια ψηφίσατε. Και μας μιλάτε τώρα για τη δεξιά που εμείς τις δίνουμε σανίδα και λοιπά. Δεν θέλω να επαναλάβω τα πρωινά. Δεν τρέπεστε λίγο? Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Τσάκισε τον ελληνικό λαό με τα μνημόνια που ψηφίσατε όλοι μαζί. Σύντριψε τις λαϊκές ανάγκες. Όταν όλοι λέγατε ότι εμείς δεν φοβόμαστε, έχουμε το μαξιλάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μαξιλάρι όμως, σε αυτή την περίπτωση, τι έγινε? Δολοφονικό όπλο. 57 ανθρώπων, τραυματιών πάνω από 60, και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών νεκρών και τραυματιών. Αλήθεια, μια πολιτική ασφάλειας, μια πολιτική ασφάλειας που προηγείται των πάντων, πώς είναι δυνατόν να έχει αυτά τα αποτελέσματα? Και επειδή εκτός των άλλων είσαστε ή παριστάνετε τους αδιάβαστους, και αυτό είναι το χειρότερο, γιατί παριστάνετε, αν είστε άσχετοι, σκοθείτε και πέστε του. Τι λέει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους? Λέει ότι δυστυχώς μόνο το 13% των κεντρικών γραμμών, γιατί στις άλλες είναι πάνω από 90, εφαρμόζεται σύγχρονο σύστημα ασφάλειας. Γιατί δεν εφαρμόζεται, αθεόφοβοι που δεν το ξέρετε, γιατί λέει οι εταιρείες, οι ιδιωτικοποιημένες που είπαν εδώ της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι για ιδιοληψίες του ΚΚΕ, γιατί οι ιδιωτικοποιημένες ιδιωτικοποιημένοι σιδηρόδρομοι από τις εταιρείες, οι εταιρείες αρνούνται να τις εφαρμόσουν. Γιατί αρνούνται να τις εφαρμόσουν? Γιατί έχουν μεγάλο κόστος και μακροπρόθεσμη απόσβεση. Αν δεν τα ξέρετε, να πάτε στην πρώτη δημοτικού. Κυριολεκτικά, αυτή είναι, ψάξτε τη για να τη βρείτε. Καταλάβατε? Τα ίδια συμβαίνουν παντού. Να πάμε στην Αμερική, εκεί είναι χάος. Γιατί οι σιδηρόδρομοι είναι ιδιωτικοί από την εποχή του Far West, οι οποίοι έγιναν, μπορεί αντικειμενικά να ήταν πρόοδος, δεν θέλουμε να... αλλά όμως βασίστηκαν πάνω στο αίμα αγροτών, Ινδιάνων κλπ. Κλπ. Εκεί γράφει ακριβώς η έκθεση ότι αρνούνται οποιοδήποτε έλεγχο οι ιδιωτικές εταιρείες σε ό,τι αφορά τα θέματα της ασφάλειας. Και γίνονται ατυχήματα και με τρένα που μεταφέρουν χημικά και περιοχές ολόκληρες. Διαβάστε, δεν διαβάζετε τη δισογραφία? Τι διαβάζετε? Αυτά δεν τα γράφουμε εμείς. Οι ίδιοι σε εφημερίδες τα γράφουν των Αμερικάνων. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, τι μας λέτε εδώ πέρα? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άγια? Καλά, το ΠΑΣΟΚ έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ούτε είναι προσωπικό.
Είναι η πολιτική στάση που έχετε. Και οι οποίοι είσαστε οι μόνοι εδώ. Μα καλά, τι σας πειράζει να πείτε. Εμείς συμφωνούμε με την, με την εξεταστική και βέβαια να κάνουμε και προανακριτική. Γιατί? Γιατί θέλετε να βγάλετε να μην πω τι. Γιατί θα το πω τώρα λαϊκά, αλλά δεν κάνει να βγάλετε τις ευθύνες σας απ' έξω. Σας πονάει. Γιατί η δική σας πρόταση λέει Καραμανλής, Σπύρτζης. Πριν, τι έγινε? Ποιος ήταν αυτός που ξεκίνησε να πετσοκόβει το, κυριολεκτικά δηλαδή, να απολύει, να ξεχωρίζει το τρένο από την κίνηση? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος έβαλε μπροστά την ιδιωτικοποίηση? Και ο ΣΥΡΙΖΑ, πω, η μεγάλη αριστερά, τι έκανε? 45 εκατομμύρια πουλήσει, καλά στο Θεό σας. 45 εκατομμύρια. Και πόσα χαρίσατε? 670, μπορεί να είναι και παραπάνω. Χρέη, βέβαια, εμείς δεν σας κατηγορούμε. Υπηρέτες του καπιταλισμού είσαστε. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα χρόνια, τι έκαναν? Χάριζαν τα χρέη και έδιναν τα κέρδη. Αυτό δώσατε κι εσείς. Χαρίσατε τα χρέη που έπρεπε να τα πληρώσει, αν να το πάρει η Ιταλική εταιρεία, αντί να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και τι κάνατε? Δώσατε το κερδοφόρο κομμάτι και μάλιστα. Εδώ τώρα επικαλούμε λογική, σε αυτό το σημείο. Επιδοτείτε ως κομμάτι προβληματικό το πιο κερδοφόρο που είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και σε ό,τι αφορά τους επιβάτες και κυρίως σε ό,τι αφορά τις μεταφορές τις εμπορικές που είναι τεράστιες. Να ολοκληρώνουμε. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Πρόεδρε, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα? Βγαίνουμε και από τα ρούχα μας και προσπαθούμε να συγκρατηθούμε. Εντάξει, με αυτά όμως, που ακούμε εδώ μέσα. Κατανοήστε ότι και ο χρόνος δεν είναι τελείως. Δεύτερον, να κάνουμε λογαριασμό εδώ, ειλικρινή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πέρα από το τι μπορεί να λέει ο καθένας, όλα αυτά τα χρόνια, από το 97 και πριν, που άρχισε αυτή η πορεία της ιδιωτικοποίησης και οι εργαζόμενοι ταυτόχρονα, που δεν είναι το κουκουέ. Είναι και δική σας, κύριε Βορύδη, και είναι και μερικοί του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πολλοί του ΠΑΣΟΚ. Για να μην αναφερθώ στο ΠΑΣΟΚ και στην αξιοκρατία, γιατί θα έχουμε εδώ πέρα ντράβαλα, κυριολεκτικά. Τι έλεγε? Ότι αυτή η πορεία αντικειμενικά υπονομεύει την ασφάλεια των μεταφορών. Όπως γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται, δεν ήταν θέμα τρόπου και τόπου, γιατί εδώ γίνεται μια διελκυστίδα. Εμείς, εσείς και λοιπά. Όχι. Αυτή είναι αντικειμενικά η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων. Παντού, σε όλο τον κόσμο, σας είπα για την Ευρώπη, σας είπα και για την Ελλάδα. Και να σας πω κάτι. Δεν το σχολιάζετε. 7 Φεβρουαρίου η συνδικαλιστική μας παράταξη, και επειδή τυχαίνει να έχω και άμεση αντίληψη για μερικά πράγματα, έβγαλε ανακοίνωση που λέει «Έρχεται μεγάλο δυστύχημα». Τι ήταν? Φίλος της Πυθίας? Όχι βέβαια. Έβλεπε πώς εξελίσσονται και πού μπορεί να οδηγηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί? Γιατί υπάρχει το κόστος όφελος. Κόστος είναι η ανθρώπινη ζωή, όφελος είναι τα κέρδη των ιδιωτικών εταιριών που δεν τα ακούμπησε καμία κυβέρνηση, το αντίθετο. Και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο πιο κρατημένος. Πώς θα τους δίνατε? Πώς θα τους επιδοτούσατε? Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία. Καλά, το ΠΑΣΟΚ βάραγε παλαμάκια. Και με τα πόδια και με τα χέρια. Τέλος, να βάλω ένα ζήτημα. Το τι συζητάνε εδώ. Ποινικές λέει το ΚΚΕ. Κάνει αυτή την πρόταση για, γενικά για να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες. Διαβάζετε. Είστε άσχετοι. Πρώτη παράγραφος. Τι λέει? Επιβάλλεται η διερεύνησή του για το έγκλημα με όλους τους τρόπους ώστε να αποδοθούν ευθύνες πολιτικές και ποινικές σε όλους τους υπεύθυνους όπου αυτές υπάρχουν. Το διαβάσατε αυτό? Τι λέει? Θέλετε ονόματα? Θέλετε ονόματα? Ωραία. Χρυσοχοΐδης, να σου πω τους υπουργούς. ΠΑΣΟΚ τότε. Νέα Δημοκρατία. Σήμερα εδώ γίνεται, ξέρετε. Τα ξέρουμε το τι γίνεται. Γιατί η ίδια πολιτική. Μα έχει πάσει από το ένα κόμμα στο άλλο. Αλλά λέω. Το βάζετε αυτό? Εμείς λέμε και οι ποινικές ευθύνες για όλα τα θέματα.
τα αναμφισβήτητα εγκληματικά λάθη και παραλήψεις των άμεσα εμπλεκομένων στο ατύχημα, λέμε, δεν μπορούν να κρύψουν και τις βαθύτερες αιτίες. Εδώ είναι το κουμπί. Εδώ είναι που όλοι θέλετε να κρύψετε ποια ήταν η διαδικασία που αντικειμενικά οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών. Όπως οδήγησε και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα αυτά τα οποία λέμε σήμερα. Εμείς δεν υποστηρίζουμε τον ΟΣΕ που υπήρχε πριν, τον κρατικό όπως ήταν και όπως λειτουργούσε, για να είμαστε καθαροί. Όμως, ανεξάρτητα από αυτό, είμαστε αντίθετοι ριζικά με αυτή την πορεία. Δεν θεραπεύεις με το να χειροτερεύεις τη θέση, όπως έγινε με την ιδιωτικοποίηση. Άλλο, λένε, μα καλά δεν διαβάζετε. Είμαι αναγκασμένος να απαντήσω. Λέει η νίκη, παραδείγματος χάρη. Εντάξει. Να ολοκληρώνουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Έρευνα. Εντάξει, έχω περάσει το χρόνο, το ξέρω, αλλά δεν έχουμε και πολλούς. Τι λέει η νίκη, αφού με αφήνετε, ξέρω. Λοιπόν, λέει η νίκη, δεν ερευνά, λέει, η εξεταστική της πολιτικής Αθήνας. Καλά, είμαστε καλά. Κύριε Μάτζιο, εσείς είστε έξυπνος άνθρωπος. Δεν λέει ποινικές ευθύνες. Δεν λέει τι είναι η δική σας. Πλυντήριο είναι. Να τελειώσει η υπόθεση. Καραμανλής, Σπύρτζης και τελειώσαμε. Αυτό λέει. Πέρα από το ότι μπορεί να απορριφθεί και ότι θέλει 151. Απλώς, να σας το πω τώρα λαϊκά, σας πήραμε την μπουκιά από το στόμα όλων. Καταλάβατε τι έγινε. Και βρεθήκατε καταϊδρωμένοι και προσπαθείτε με διάφορες... Τι να πω, να λέει το Πασόκ, ειλικρινά τώρα. Δηλαδή να σκεφτούμε λίγο ότι εμείς είμαστε δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο Πασόκ? Δύο φορές στην κυβέρνηση. Με τη Νέα Δημοκρατία και με το Λάος. Τρία μνημόνια, ένα μετά το άλλο. 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, το επαναλαμβάνω γιατί η επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως, ψήφισε 70% των νόμων και σοβαρών νόμων και βγαίνει σήμερα σαν το γάτο που κάνει τη δουλειά και που φωνάζει από πάνω και τελικά μένετε μόνοι σας. Ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας και αυτό θα καταγραφεί. Εμείς έχουμε πείρα, δεν έχουμε αυταπάτες. Σας το λέω και από την εμπειρία μου, την προσωπική και την πολιτική όλων των άλλων συντρόφων που συμμετείχαν στις εξεταστικές. 900 ώρες από τη ζωή μου ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην εξεταστική για τη Siemens. Αποτέλεσμα, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, να μην το πω τώρα ολόκληρο, δύο υπεύθυνοι, οι οποίοι βγήκαν. Όλοι οι άλλοι παρθένες, τίποτα. Τίποτα. Σε 120 χώρες σκάνδαλα, όλοι οι άλλοι βγήκανε λάδι. Και βγήκαν αυτοί που ήταν κραγμένοι. Να δεν θέλω να πω τα ονόματα. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Εμείς λοιπόν λέμε, δεν έχουμε αυταπάτες. Για να είμαστε εξηγημένοι με όλους. Όμως, θα κάνουμε τα πάντα και πιστεύουμε ότι αυτό που λέτε για συγκάλυψη που θέλει η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν θέλω να κρίνω αν θέλει ή δεν θέλει. Λοιπόν, μπορεί να θέλει, δεν θα το αφήσουμε. Δεν θα το αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ας κάνει ό,τι θέλει και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι που θέλετε συγκάλυψη. Όσο υπάρχει το ΚΚΕ, θα είναι πιστό στη θέληση εκατομμυρίων ανθρώπων. Και αυτό θα το δούμε στην πορεία στην Εξεταστική Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολλά μιλήσα, αλλά δεν πειράζει.